Λοιπόν, οι κάμερες κλείσανε. Α, και μου φαίνεται ότι είναι πολύ ωραίο με το κινητό. Έτσι, δηλαδή, άμα φέρω και ένα ring light να πάνε σκοτεινιάσει, θα είναι ακόμα καλύτερο γιατί έχουμε δουλίτσα. Τώρα, λέει ότι αντέχει μία ώρα για βίντεο, θα πάω το περάσουμε στον υπολογιστή και μετά θα το... θα ξαναγυρίσουμε. Οπότε, έχω φτιάξει το χώρο, επιτέλους έγινε περίπου σαν δωμάτιο από θικάκι. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω ένα στούντιο, αλλά δεν μπορώ. Οπότε... λοιπόν, έχουμε παντού ρούχα, έτσι, οπότε πρώτα θα φτιάξουμε, πρώτα θα φτιάξουμε τα χειμωνιάτικα που είναι στις θήκες της φυλάξης, γιατί ο καιρός, όπως σας είπα πριν, αν το έγραψα η Canon, είναι πολύ μαλάκας. Ο καιρός μας έχει γαμίσει. Πριν μια εβδομάδα είχε 28 βαθμούς και έξω έχει 10, ας πούμε. Εντάξει. Θα πεθάνουμε όλοι. Λοιπόν, θα βγάλουμε και τις βαλίτσες. Όλα θα τα βγάλουμε. Γιατί πρώτα αυτή δεν είχε. Ξεφούσκωσα. Λοιπόν, να διάσει ο χώρος. Όπως σκόνη δεν έχει. Πολύ καλά είμαστε. Και θα βάλουμε πρώτα στη θέση τους τα χειμωνιάτικα. Ας πούμε εδώ πέρα γίνεται αυτή η σκουτάνα. Είναι πολλά πάρα πολλά πράγματα που κάνεις σε ξέρω και στο ίδιο, δεν τα φοράω ποτέ. Γιατί να στέκονται και να μην μπουν εδώ μπουφάν. Ο καλόγερος να είναι για τους επισκέπτες. Καλή σας ημέρα. Μέρα. Συγγνώμη, πού μπορώ να αφήσω αυτά? Αφήστε τα στον καλόγυρο. Ορίστε. Ευχαριστώ. Από τη μονή εσφιγμένου? Όχι, από κόψιμο. Και γιατί να μην έχω τα μπουφάν μου, τα πουκάμισά της δουλειάς, τα πουκαμισάκια μου τα οποία μπορεί να βγω για ένα ποτό για φαγητό, ή να πάω σε μια βάφτιση, μια γιορτή, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, αν γιορτάζουν σήμερα. Και πραγματικά αυτό το χάος δεν θα πρέπει να υπάρχει. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Το θέμα είναι ότι θέλω να κάνω ένα χώρο γιατί έχω πάνω από 500 ζευγάρια κάλτσες. Έτσι λόγω που έχω και πρόβλημα νοιχομικητίας στα πόδια και θα το διορθώσω και αυτό. Και τα έχω βάλει σε μια μεγάλη σακούλα του Τζάμπο για να υπάρχουν εκεί. Το θέμα είναι ότι θέλω να κάνω έναν χώρο έτσι ώστε να βάλω τη σακούλα ατόφια όπως είναι εκεί. Απλά τα πράγματα. Ή να βάλω 10-15 ζευγάρια. Αυτή η κολόνα δεν θα έπρεπε να υπάρχει μπροστά στην πλάβα τέσπα. Λοιπόν, μέσα στο σιρετάρι και όταν τελειώνουν, γιατί πάντα τις αφήνουμε τις κάλτσες έξω στο μπαλκόνι, σε ένα σημείο έτσι ώστε να ξεμυρίζουν τελείως και μετά μπαίνουν στο πλυντήριο, γιατί όπως σας είπα έχω πρόβλημα ονειχομικητίασης και τα βάζω στο πλυντήριο με ντετόλ και κάψουλα ή απορρυπαντικό έτσι ώστε να μην μυρίζουν τόσο, και φοράω και μπότες φύλαξης στη δουλειά, ξέρετε περισσότεροι, που πραγματικά σας μιλάω, έχουν σίδερο μπροστά και μου γαμάνε τα πόδια. Οπότε μένουν έξω, τις αφήνω κάμια εβδομάδα να ξεμυρίσουν τελείως. Γι' αυτό έχω πάρει και πολλά ζευγάρια έτσι ώστε να αλλάζω καθημερινά. Γράφτε κάτω στα σχόλια πως είναι οι ντουλάπες σας και στείλτε μου άμα θέλετε προσωπικό και μια φωτογραφία να συγκρίνουμε αυτό το χάος. Αποκλείεται να είναι τόσο χάος οι ντουλάπες σας. Γι' αυτό σου λέω Πετράν, ταιριάζουμε ρε φίλε. Ένα βίντεο μαζί. Γράφτε κάτω στα σχόλια Βέρφιλ και Πετράν βίντεο. Βέρφιλ και Πετράν βίντεο. Please. Δηλαδή είσαι ο μόνος πραγματικά που παρακαλώ να κάνουμε ένα βίντεο. Ο μόνος. Προχωράμε γιατί έχουμε πάρα πολλά κοινά και θα τα συζητήσουμε αν βρεθούμε από κοντά off camera. Λοιπόν, ή θα μπορούσαμε να κάνουμε και on camera
να σε καλέσω στη νέα μου εκπομπή, γιατί παιδιά, τα Βεργινέα τέλος. Δεν πιάνουν, δεν τα βλέπει κανένας. Θα σταματήσω τα Βεργινέα και θα επιστρέψει το podcast. Σε άλλο βίντεο, λεπτομερώς θα σας πω τι θα κάνω τελικά με το κανάλι μου, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Τώρα, θέλω να πάρω ό,τι έχει σχέση με πουκάμισα, τα οποία είναι κοντομάνικα. Ωραία. Αν είχα και μια βαλίτσα άδεια θα τα βάζα μέσα. Να μου πεις από πάει σε κοπές του ένα. Πάλι θα διάζεις. Λοιπόν, ό,τι πουκάμισα έχω, τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσω, θα μπουν στις θήκες. Φυλάξει. Έσπασα και μία. Ωπα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο μπουφάνι. Πάρα πολύ ωραίο μπουφάνι. Έτσι. Επειδή μου έχει σπάσει μια κρεμάστρα. Οι κρεμάστρες κόβουν, παιδιά, να προσέχετε. Εγώ δεν κόβω και ευτυχώς. Οπότε, θα το αφήσουμε λίγο πάνω στον κολόγερο. Και να πάρουμε όλα τα χειμωνιάτικα. Τα καλοκαιρινά, τα πουκάμισα. Να τα βάλουμε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Θα πεις, αν θέλεις να κάνεις ένα βίντεο με πουκάμισο, θα μπορέσουμε ακόμα να μπορέσουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, θέλω να πάρω το τέ μου, δεν το εμπιστεύω. Θα μπω σε κανένα wish που είναι έμπιστο, να βρω την κρεμάστρα που έχει το τέ μου, η οποία πέφτει και βάζεις πολλά μαζί. Το είχε κάνει ο Πετράνης στο βίντεο, να μπείτε να τσεκάρετε. Θα βλέπετε. Και να κάνετε και subscribe στον Πετράν και στον Greek Unboxing το κανάλι και το καινούριο, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα μας το δείξει. Να κάνετε subscribe και like και στον Τώρα Τώρα Music οπωσδήποτε, γιατί γαμάει. Να μου πεις, αφήνε, φύλαξε κάνα το πουκαμισάκι, άμα βάζεις κάτι μακμάνικο από μέσα. Δεν το πολύ γουστάρω αυτό το δυσηματάκι. Ούτε αυτό δεν τα χρησιμοποιώ καθόλου. Οπότε θα φυλαχτούν. Για να μπορώ να παίρνω, ρε φίλε, και ρούχα που θα βάλω στον πάτο της γλάπας. Πώς θα παίρνω. Τραβάω. Λοιπόν, και έχω μεγάλη ντουλάπα. Να πεις ότι δεν χωράνε ρούχα, ρε φίλε. Γιατί στο παλιό το σπίτι είχαμε μια ντουλάπα, η οποία ήταν και για τους δύο. Εδώ έχει μια ντουλάπα. Εδώ και μια μέσα στο πνευματικό. Τις σκάλες είναι πολύ πιο μεγάλη. Λοιπόν, πολύ λίγα πουκαμισάκια θα αφήσω έτσι ώστε να έχω. Λοιπόν, αυτά, ρε φίλε, πόσο γαμάνε αυτά. Πόσο γαμάνε αυτά, ρε φίλε. Μα πόσο γαμάνε. Τα έχω τιμήσει δεόντως. Θα αφήσω αυτό εδώ που γαμάει σε περίπτωση ανάγκης κάποιο βίντεο και όλα τα άλλα θα τα φυλάξουμε. Εδώ. Και εδώ, αυτά φεύγουν όλα. Όλα θα μπουν μαζί με τα καλοκαιρινά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σωστή δουλειά ουίτς. Και να έχουμε, όπως είπαμε, τον καλόγερο σε ένα σημείο στο σαλόνι. Όταν θα έρθει κάποιος καλεσμένος, ο Γιώργος, ο Γερινός, η αδερφή μου, η μάνα μου, τα πεθερικά μου, όποιος και να έρθει, να έρθουν και να κρεμάσουν το μπουφανάκι τους στον καλόγερο, όμορφο καιρό, και να μην τα αφήνουν σε καρέκλες ή σε καναπέδες, γιατί δεν είναι όμορφη εικόνα, ούτε να την βλέπω εγώ, ούτε να την βλέπουν οι καλεσμένοι. Λοιπόν, όρισε και το σακάκι μου. Το σακάκι εννοείται θα φυλαχτεί. Θέλω να πάω πέγγιζίνα, ρε φίλε, πώς θα ντύσω. Θέλω να πάω πέγγιζίνα. Και αν μαγειρέψεις ένα πέγγι κουζίνα. Λοιπόν, εάν έχει πολλά λεφτά και τα έχει έτσι, θα είναι πέγγι ντουζίνα. Τέλος. Τα είπαμε. Τα λόγω τα είναι. Οπότε για να γίνει σωστή δουλειά τώρα. Γιατί εδώ έχω πάρα πολλά καλοκαιρινά. Και έχω και τα άλλα που πλήρωσα και δίπλωσα. Αυτή βγήκε off η κρεμαστρούλα. Θα πάει στα σκουπίδια. Οπότε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να βγουν πολλά καλοκαιρινά. Να διπλωθούν
για να μπουν στις θήκες φυλάξης. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Αυτό το vlog θα είναι μεγάλο. Με αγάπη θα το κάνουμε. Θα ξενυχτήσεις υπολογιστά από μου σήμερα για να μπορέσεις να βγάλεις το vlog και να ανέβει αύριο, εάν καταφέρω και προλάβω να κάνω το μοντάζ σήμερα. Οπότε για να γίνει σωστή δουλειά αν έχω και εδώ καλοκαιρινά θα αυτοκτονήσω. Λοιπόν, ναι, και εδώ είναι καλοκαιρινά. Ωραία, δεν τα πειράζουμε καθόλου, οπότε χωράνε λίγα ακόμα. Θα βάλουμε την, θα την βάλω πάνω στη σκαλαγιά φανελάκι. Οπότε εκεί. Ό,τι χωράει μέσα σε σάκο αγιάς από καλοκαιρινά, καλό είναι να τα βάλουμε. Εντάξει, δεν τρελαίνουμε να είναι και τέρμα διπλωμένα. Αυτά που θα είναι συμπλάπα όμως, που θα χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση ή τρεις φορές την εβδομάδα, θα μπουν διπλωμένα. Όχι σαν την άλλη φορά το παλιό το vlog που είχατε δει που πήγα να τη φτιάξω και έγινε μπουρδέλο πάλι. Γιατί δεν τη συνέχισα εγώ νομίζατε το vlog. Και κακώς δεν το κατέβασα, θα το κατεβάσω το παλαιό και θα έχουμε αυτό. Αυτό. Παιδιά από το ταινία και Παύλα Ιστάνα τον 15 το αγκαλιάσατε για τα καλά. Γιατί δεν αγκαλιάσατε όμως και τα υπόλοιπα, αλάνια μου. Εκτός αν έβαλα εγώ σωστές ετικέτες και δεν είχα βάλει σε άλλα σωστές. Οπότε δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε καλοκαιρινά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά. Δεν θυμάμαι τι έλεγε μετά, γράφτε στα σχόλια. Και αλλά η φάση είναι ότι να που καμισάρα χειμωνιάτικη. Που καμισάρα όμως. Αχ, μου σχολάει. Καμισάρα. Που καμισάρα. Έτσι, θα μου πεις, είναι εσύ δεν θα βάζεις την πλάπα. Όχι, όταν να το φορέσω θα και θέλω να ετοιμαστώ, ας πούμε, και πάω κάπου 10 η ώρα το βράδυ. 8.30 ώρα θα έχω κάνει και το μπανάκι μου από νωρίς. Θα κάτσω και θα τα σιδερώσω και θα ετοιμαστώ. Δεν θα κάτσω τώρα να κάνω τέτοια φάση. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ισοθερμικό μπουφάν, το βλέπεις. Μόνο που δεν μου αρέσει, είναι πολύ έτσι. Αλλά είναι εξής, για την εποχή τώρα που δεν έχει ούτε το τσουκτερό κρύο, αλλά ούτε και ζέστη, να το φοράς και να φεύγεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα το βάλουμε και αυτό σε κρεμαστρούλα να είναι έτοιμο με ένα πολύ ωραίο απλό τζινάκι, φοριέται. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Ναι, αυτά τα τιμάω δεόντως, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ αυτά τα πουκαμισάκια, τα φοράω και μέσα στο σπίτι, είναι πάρα πολύ ωραία πουκαμισάκια. Έτσι δηλαδή άμα φορέσεις αυτό και φορέσεις και ένα μπουφάν από πάνω, ούτε το χιόνι δεν σε πιάνει. Λοιπόν, θα το βάλουμε μαζί με το άλλο το πουκάμισο. Έτσι. Όσο λιγότερο κρεμάστρες, τόσο το καλύτερο. Το ξέρεις. Συνεχίζεις και θα το κάνω live αυτό που κάνουμε την τουλάπα. Αλλά δεν μπορώ να διαβάζω τα σχόλια, κατάλαβες. Γι' αυτό θέλω κάποια στιγμή να πάρω ένα λάπτοπ. Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο χειμωνιάτικο πουκάμισο. Κοίτα εδώ. Μόνο είναι λίγο φαρδί. Αλλά δεν με χαλάει. Έτσι, οπότε και αυτό. Αυτό μπορεί να το φορώ και μέσα στο σπίτι και θα μείνει εδώ. Οπότε, χειμωνιάτικο που το μισάκι θα πάει εδώ. Εκεί.
Οποιοδήποτε πουκάμισο, παντελόνι, μπλούζα και αυτά έχουν λαϊκή που δεν βγαίνει. Αν είναι στα μανίκια για παράδειγμα, θα τα κόψω. Τα μανίκια και, θα... και άλλη πουκάμισάρα. Μ' αρέσει το σκουρόχρωμα, ρε φίλε, λες και είμαι κριτικός. Κοίτα, γαμάει. Γαμάει το πουκαμισάκι. Γαμάει. Γράψτε κάτω στα σχόλια, αν θέλετε, κάποια μέρα, να κάνω review τα ρούχα μου. Τι φοράω σαν βίντεο κλιπ, τι φοράω στις εκπομπές, τι προτιμάω να φοράω. Κοιτάξτε παιδιά, καπαρτίνα που δεν τη φοράω ποτέ γιατί είμαι ηλίθιος. Κοίτα καπαρτίνα, κοίτα. Έτσι, κοίτα. Δεν γαμάει, περίμενε. Περίμενε, σε φτιάξω τώρα. Ναι. Γαμάει. Γράψτε κάτω στα σχόλια, σας αρέσει αυτή η καπαρτίνα. Γιατί δεν τη φοράω μαλάκα σε αυτήν την άρεπτο. Επειδή είναι παλιά και old school, τόσο μαλάκα σήμερα. Τι γαμάτι, τι ζεστή καπαρτίνα είναι αυτή, ρε φίλε. Με ένα άσπρο μπλουζάκι από μέσα και ένα τζινάκι ή ένα μαύρο παντελόνι, γαμάει να πούμε. Δεν τα τιμάω όπως πρέπει τα ρούχα. Φτιάξε εσύ εκεί. Λοιπόν, θα το βάλουμε μαζί. Όχι, δεν θα πάει. Θα το βάλουμε μαζί με το σακάκι στην ίδια κρεμάστα. Εκεί. Και είναι πολύ ωραίο, και αυτό εδώ. Αυτή ήταν του πατέρα μου και μου την έδωσε μετά από τόσα χρόνια. Νομίζω του πατέρα μου. Γιατί μου έχουν δώσει και θεοί. Να μην ξέρετε, πολύ ρούχο. Λοιπόν, εδώ το παλιτσάκι άδειασε, οπότε θα βάλουμε τα πουκαμισάκια μας μέσα, τα καλοκαινά βγάλαμε πριν, συν. Άμα ακούτε την κάλλη από δίπλα, sorry. Έτσι. Και θα βάλουμε όλα μας τα πουκαμισάκια, να ξέρουμε ότι είναι στους ακουαγιάς το μπες. Να μην είναι να μπουν σιδερωμένα και τέτοια. Έχουμε χρόνο. Χωράει κι άλλα, δεν την κλείνουμε ακόμα. Να βάλουμε κι άλλα πραγματάκια. Όπως ένα πουκαμισάκι άσπρο μας φτάνει να φοράμε. Αυτό έχει ανάγκη στο βίντεο. Οπότε θα βάλουμε και αυτό μέσα. Έτσι πλέτα. Αλάνια μου. Εκεί. Πάμε. Παιδιά, κυριολεκτικά έχω ρούχα για 100 οικογένειες. Έτσι και μου πεις γιατί δεν είσαι κανένα εγώ. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, καλοκαιρινά είναι όλα μέσα. Μόνο θα γίνει σε αυτή τη δουλειά. Έτσι, κάνα μπλουζάκι ας πούμε ρε παιδί μου που είναι λεπτό, μπορεί να το κρατήσεις αν δεν έχεις πολλά φανελάκια, έτσι. Όπως είναι ας πούμε αυτό το όπο, έχει ξεθοριάσει κιόλας λίγο. Μπορεί να το φάει για κάποια δουλειά στο σπίτι ή για φανελάκι. Οπότε το βάζεις εδώ και τα υπόλοιπα σε σακουαγιάς για να μην σου πιέσουν και πάρα πολύ χώρο και έτσι είναι. Πιέσεις λίγο έτσι με κόλπο αυτό και χωράει κι άλλα. Εκεί να μην ταλαιπωρήσετε το φερμουάρ. Και θα μπουν όλα με σειρά. Εγώ δεν έχω που λέτε πολλά σοβράκο φανέλες που λέμε, ξέρω εγώ, ή τυραντέ και τέτοια. Δεν έχω πολλά και κρατάω κάποια φανελάκια και τα έχω για τέτοιο. Θα μου πεις δεν είναι ίδιο ρε φίλε. Δεν είναι ίδιο το ύφασμα της φανέλας. Υπάρχει λόγος που λέγεται φανέλα. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Χαλάμε λεπτά που δεν έχουμε. Να παίρνουμε φανέλες. Είναι μια δουλειά κάνουμε τους άλλους. Το πώς την κάνουμε δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτό τελείωσε. Δίνουμε.
Το δέσιμο όταν θα βρούμε άλλο σπίτι, γιατί κάποια στιγμή θα βρούμε άλλο σπίτι. Θα θέλω να είναι ένα τείχο ντουλάπα, ρε φίλε. Να έχει δύο υπνοδωμάτια και να είναι και στα δύο ντουλάπε, σειρία. Δηλαδή να μην είναι μόνο αυτή εδώ που βλέπετε, να φτιάνει έναν τείχο ολόκληρο. Και να έχει 10 σεπτάρια, να έχει διάμεσα σεπτάρια, να είναι καλή η ντουλάπα. Δηλαδή αν είχα δικό μου σπίτι, τέτοια ντουλάπα θα φτιάχνω. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω σε ένα σπίτι που νόμουν έχει ντουλάπα. Εγώ θέλω τρία υπνοδωμάτια κανονικά. Ένα για μένα και την Κάλια, ένα για στούντιο και ένα μακάρμα παιδί. Πάμε βάλτε κάτω πάνω. Εκεί, τέλος, πάει αυτό. Μπομπα. Τώρα, θα ζέσω, δεν είναι καλοκαίρι να δω. Όχι, ωραία. Θα ανοίξουμε λοιπόν τη θήκη. Έχουμε πουλοβεράρα, αυτή ήταν φίλε του στρατού. Εφόσον λοιπόν ήταν του στρατού, γαμά είναι πάρα πολύ ζεστό. Εδώ χρειαζόμαστε, δεν το φοράμε ποτέ. Άσε λίγο εδώ πέρα για να μπορέσουμε να το βάλουμε στη θέση. Και εδώ τα μέλα μου σκούτε. Οπότε, από όσον άδεια σε η θήκη, έτσι, θα βάλουμε μέσα άλλα καλοκαιρινά τώρα. Δηλαδή, σαν να κάνουμε τράμπα ρε φίλος, αυτό το πράγμα. Έτσι. Και μετά θα το πήξουμε με τη σκούπα για να τα πάρει. Τα είχα διπλώσει, αλλά πέσανε τα μπλούμ. Λοιπόν, α, έχω κάποια χειμωνιάτικα, νομίζω. Α, ναι, κάτι έχουμε. Και... ναι ρε φίλε, όχι χειμωνιάτικα. Πού το είχα αυτό. Τι πουτεράρα. Τι λέει ρε μανίτο. Μπορεί να ήταν του κουνιάδου μου που μου έδωσε κάποια ρουχαλάκια. Γιατί γυμνάζεται και έχει κουμπανία σε αρκετά. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, τα φιλιά μου αν βλέπει τα βίντεο μου. Θα μου έδωσε κάποια ρούχα, τα οποία όταν ήταν πιο αδύνατο ρε παιδί μου, για να τα κάνε καλά. Και θα σας πω κάτι, αν έχετε πολλά ρούχα και θέλετε να ξεπαστρέψετε, τότε να δέχεστε από συγγενείς. Αν έχετε πάρα πολλά, μη το κάνετε. Δηλαδή, γράψτε το και από κάτω στα σχόλια ρε φίλε. Δηλαδή, πόσα ρούχα πια θα φορέσεις. Δηλαδή, πόσες αλλαξίες. Όπως η Άμι Γιάμι, ξέρω εγώ, που έχει τρεις δουλάπες. Ορίστε για τους φιλοπαναθηναϊκούς. Τεχνίσια, μπλούζα, κοιτάξτε πως έχει γίνει. Έτσι, τεχνίσια μπλούζα, Άγγελου Μπασινά, τα φιλιά μας, ορίστε. Δεν πετυχαίνεται όσο και να έχει ζαρωθεί και να έχει σκίσει σε κάποια σημεία, αυτή δεν πετυχαίνεται. Παλιά ήμουν φανατικός Παναθηναϊκός παλιά. Τώρα και να χάσω δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή μου είπαν ότι πήγε νομίζω Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0 και γυρνάω και λέω, το οποίο ξενέρω το σκορ. Και γυρνάω και λέω, παίξαμε καλά, μου κάνει, εντάξει. Αν δεν παίξαμε καλά και να χάναμε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα βάλω και αυτή μέσα. Και σε λίγο θα πάμε να περάσουμε το βίντεο που βλέπετε τώρα στον υπολογιστή. Ωραία. Για να κάνουμε, για να έχει χώρο το κινητό. Με το κινητό τραβάμε, δεν κακό. Γαμά εικόνα κινητού. Μπροστά κάμερα έχω βάλει, δεν έχω βάλει την πίσω. Γιατί κάνει κάτι έτσι και δεν γουστάρω.
Όταν μπροστά καμερίτσα, θα φτιάξουμε και το φωτισμό σε λίγο, μια χαρά θα είναι. Ωραία. Αυτό είναι χειμωνιάτικο. Να, αυτό είναι ας πούμε που μου έχει δώσει το κουνιάτο μου. Πολύ ωραίο κουταράκι. Οπότε ας το δω. Έχω κάτι κλειψάκι τώρα. Για το έτσι. Να μην σκέφτε τώρα, άντε κλείσω το έφερτο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Άντε κλείσω. Καλά, για να σας έκανα review όλα τα ρούχα που έχω. Σκάσε ρε, πρέπει να πασαρία. Καλύτερα, το ονόμασα τα ρούχα μου σε 175 ώρες. Έκλεισε. Έλα ρε, τσάκαλε. Όσο ακούστης της έκλει είναι καλό. Έλα ρε, τσάκαλος. Τσάκαλος. Λοιπόν, πάμε φέρουμε την πλαστική σκούπα να το ρουφήξουμε. Όσο ρουφήξει. Θα το βάλουμε πάνω. Πάμε να ρουφήξουμε. Να δούμε. Αν θα το ρουφήξει. Λοιπόν, για να πάμε να κάτι κάναμε, αν δεν έχει κλείσει καλά αυτό θα ξεφουσκώσει και το βάζουμε εδώ πάνω εκεί. Πάει και αυτό τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι για να δούμε. Θα ξεφουσκώσει, το βλέπω εγώ το game. Πάμε τώρα να δούμε. Αυτός ήταν ο σάκος του στρατού. Και έχει μέσα ρούχα τα οποία δεν φοράω γιατί. Έλα ρε, όλα του στρατού έχω μέσα ρε. Κάποια που φάνε τα οποία είναι για να δώσω. Οπότε λίγα είναι. Έχω κάποια φούτερ όπως είναι αυτό και θέλω να πάω του βάλω φερμουάρ γιατί γαμάει το ροπούτερ είναι από τα αγαπημένα μου έτσι. Οπότε εφόσον δεν έχει φερμουάρ, δεν το φοράω, το πλάνο είναι θεός στραβό. Λοιπόν, κοπάμε να βάλουμε κι άλλα γιατί χωράει πάρα πολλά. Ωραία. Να δούμε τι θα βάλουμε μέσα. Αυτό είναι ολοκληρωμένο μέσα και αυτό. Κάποια χειμωνιάτικα που δεν τα πολύ φοράω, οπότε μέσα όλα για να τελειώνουμε. Μέσα το φανελάκι τα οποία δεν τα φόρεσα ούτε στις διακοπές μου και είναι πανέμορφα, τόσο μαλλ. Εγώ ο κέρας. Είσαι δεξιός, όχι. Αριστερός, ούτε. Κεντρός, γελάς. Μήπως τελικά είσαι μαλάκας. Μεγάλος, αναποφάσιστος, λαϊκός, ανεξάρτητος και ανένταχτος συνασπισμός. Δεν
ξέρω αν θα τα πιάνει ο λογαριασμός, τα μπινελί και αν αλλάξει τον τόνο. Οπότε, όσο μαλακάς είμαι, ή άντε και γάμισου, κάπως έτσι, να έχουν κάποια μπινελίκια. Αν και ο Φλούτσου βρίζει συνέχεια και δεν έχει καμία. Λοιπόν, έχω παιδιά κάποια παντελόνια, θα σας δείξω, τα οποία δεν τα φοράω συχνά. Κάνω μαλακία, μπορεί. Ωραία, αυτή είναι χειμωνιάτικη. Αυτό είναι βερμουδίτσα. Κοιτάξτε το παντελόνι που δεν φοράω. Περιμένω μπινελίκια στα σχόλια και δεν μου είναι τζιν. Είμαι λάστιχο. Κοίτα. Έτσι, δηλαδή με ένα λευκό φούτερ αυτό ή μαύρο φούτερ και μαύρο παπούτσι δεν γαμάει. Θα το φυλάξουμε γιατί είναι πολύ ωραίο. Θα σας πω και από εκεί μετά, θα βάλω ring light να δείτε αυτή την κολόνα, τι την ήθελε μπροστά στην τράπα, γιατί δεν την έβαλε τουλάχιστον στο κέντρο. Ωχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, και να το πω εδώ. Όλα. Τίποτα, όλο όπως άπιασα μέσα. Όλα. Όπως άπιασα. Να μπουν μέσα. Για να γίνει δουλειά. Εκεί. Και είναι ωραία για φενελίτσα. Άσυνα. Γράφτε σχόλια στα βίντεο. Γράφτε σχόλια στα βίντεο. Να βοηθάτε τον αλγόριθμο. Ούτε λεφτά κοιτάμε, ούτε τίποτα. Μπρο. Πρέπει να αρχίσω να κάνω μαλακίες, να τρώω μπινελίκια, έτσι ώστε να γράφω τα σχόλια. Έτσι θέλετε. Δεν θα γίνει όμως. Λίγο. Έτσι κλείσε. Εκεί. Γερνάμε. Άι. Μπες και εσύ εδώ. Θα μπεις έτσι. Για να κρατάς και τα πλάινα. Για να χωρέσουν τα πόρπα μου να με χέσεις. Και όχι εσμένα δεν μπορούσα να τον έχω. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα. Δεν είχα κι άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εγώ θέλω κανονικά όλα μου τα φούτερ. Μακάρι να είχα άλλο ένα. Γιατί έξω στην υποδοχή της σκάλας, που είναι δικό μου, είναι σαν δωμάτιο, είναι αποθήκη. Δεν μπορώ να βάλω και ρούχα. Οπότε, μακάρι να είχα χώρο να βάζω και εδώ πάνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα φούτερ, θα σας τα δείξω μετά από άλλη οπτική γωνία. Θα μπουν εδώ. Αυτό δεν το φοράω συχνά. Άσε να το βάλουμε. Να το φυλάξουμε. Αυτό θα μπει εδώ. Ό,τι φούτερ έχω εκεί. Πουλόβε εδώ. Γι' αυτό τώρα θα δείτε. Λοιπόν, αδειάσαμε και τη μεγάλη θήκη φύλαξης. Την τεράστια. Πάμε τώρα να βάλουμε μέσα και άλλα καλοκαιρινά. Λοιπόν, ωραία. Σχεδόν τα βγάλαμε. Δεν είναι πάρα πολλά τα χειμωνιάτικα. Δεν θυμάμαι πάνω κάτω από τη στέγη που έχει χώρο ντουλάπα. Τι έχω βάλει μέσα στους σάκους. Ωραία. Θα βάλουμε μέσα την ντουλάπια. Ωραία, έτσι και τελικά διπλαμένα. Ωραία. Θα σας δείξω μετά πως θα έβαλα στην ντουλάπα. Και θα κάνουμε καταστασιόν.
Γιατί... Και γιατί είπα πριν ότι θέλω να έχω μια ντουλάπα τεράστια ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτή είναι πάνω κάτω και έχει και ένα, δύο και τρία σιρτάρια. Εγώ θέλω να είναι μια ντουλάπα η οποία να είναι, να έχει πάνω κάτω τρεις φορές, δηλαδή να έχει 10 ντουλάπια ρε παιδί μου, να είναι τεράστια. Έτσι ώστε δεξιά για παράδειγμα να βάζω όλα μου τα καλοκαιρινά, θα είναι πλημμένα, φτιάγμενα όμορφα, ωραία. Έτσι που κάμισα και τέτοια να είναι σε καμία ζελατινούλα, έτσι ώστε να μην χαλάσουν, που δεν χαλάνε, αν δεν έχει γραστεί το σπίτι, να μπουν όλα μέσα στην πλάπα να κλειδωθούν, να έχει κλειδαριά, να είναι τα καλοκαιρινά. Και, και αριστερά ξεκλείδω την πλάπα με όλα τα χειμωνιάτικα. Και το καλοκαίρι θα ξεκλειδώνω το καλοκαιρινό σημείο και, θα, και τα χειμωνιάτικα θα τα έχω κλειδωμένα. Δηλαδή ένα λάξ. Να μην βγάζω τώρα από βαλίτσες, μαλακίες. Δεν χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ κουραστικό ρε φίλε, πάρα πολύ κουραστικό. Να μου πει εντάξει ρε φίλε, δεν είναι 6 μήνες το καλοκαίρι. Έτσι να πεις ότι 2 φορές το χρόνο θα κάνω την τράμπα. Έτσι, 3 μήνες είναι το καλοκαίρι, 4. Γιατί να κάθεσαι και να ταλαιπωρείσαι έχοντας αυτή τη μανούρα συνέχεια. Δεν χρειάζεται. Φορμίτσα, ας είναι. Έτσι είναι μπρο μου. Έτσι είναι μπροσκι. Φορμίτσες χρειάζονται. Έτσι δεν πάνε. Καλοκαιρινό. Τσαμούλα χρειάζεται. Ελευθερινά. Να κάνω κάτι που θέλω να με βλέπετε σε όλα τα σημεία. Να αλλάξουμε λίγο το σημείο να βλέπετε. Το δεν χρειάζεται. Το κουλονάκι το οποίο ναι, θα το κρατήσουμε. Και να κάνουμε πολύ ωραίες τα παντελόνια. Δεν θέλω να είναι εδώ, θα δω που θα τα βάλουμε. Έτσι. Είναι παντελόνια όλα. Έλα, αυτά είναι όλα παντελόνια, δεν χρειάζεται να τα βγάλω. Γι' αυτό. Το μέσα. Έλα ρε. Έλα ρε. Για τα ραπερόνια, ρε. Το βλέπεις. Ορίστε. Έτσι. Γιατί θα έρθει και με το κρύπο, οπότε χρειάζονται αυτά τα παντελόνια. Όλοι τους χούν θα πεθάνουν, ρε μπρο. Με το παντελόνια πίσω. Φόρμα μπροστά. Οπότε αυτό φοράω μόνο μέσα στο σπίτι φόρμα. Δεν χρειάζεται. Αυτή είναι ωραία για πανελίτσα, αυτή είναι εδώ. Να κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Να την δώσουμε μέσα χειμώνα καλοκαιρινά. Τίποτα, το επόμενο σπίτι θα έχει ντουλάπες. Να είναι και φθηνό να είναι και το 90% να είναι ρε φίλε. Να έχει κουζινάρα, ξέρω εγώ, όπως έχει ο Τεντεζαρίαλ για παράδειγμα ή ο Φλούτσου. Να έχει κουζινούλα. Τέλεια, μπάνιο τέλειο, αποθήκη, υπνοδωμάτια τέλεια. Εάν δεν έχει μεγάλες ντουλάπες, δεν θα το κάνω. Θα τελειώνει υπόθεση. Και αν πήγε, δεν ξέρω το μέσα ρούχα. Σας είπα πριν. Σας είπα πριν. Έχω και ένα κακό ελάττωμα, ρε φίλε. Χαλάω τα λαστικά. Όχι τελάσια, το κορδόνι από όλοι μου πόρτα. Πώς το καταφέρνω αυτό, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, για να δούμε εδώ και στη γίνη. Μια χαρά, λοιπόν. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εκεί είναι όλα φούτερ. Όλα. Διπλωμένα, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, εδώ. Εδώ. Φαίνεται. Φόρμες παντελόνια,
Οπότε, συνεχίζουμε. Παντελονάκι. Εκεί. Ωραία. Και πάμε να βάλουμε. Συγγνώμη, βάζουμε μέσα τα έχει μονιάτικα. Αλλά. Λοιπόν, έχουμε βαλίτσα άδεια. Αναγκαστικά θα βάλω και εκεί ρούχα γιατί δεν χωράνε αλλού. Να πεις πως θα τα βάλεις στην πλάπα. Δεν θα τα βάλω στην πλάπα. Έχω γοριούλα να βάλω τη βαλίτσα κλειστή. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε. Έλα γαμίσου. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε από το μπούγιο, το έμεσο άλλο πνευματίο και έχω το παράθυρο πίσω από το κινητό, γι' αυτό φαίνεται πεντακάθαρα. Λοιπόν, οπότε τι θα κάνουμε τώρα. Να πάρω όλα τα καλοκαιρινά από εδώ μέσα, θα τα βάλω μέσα στη βαλίτσα και μετά θα πάρουμε τα χειμωνιάτικα τα οποία θα κάνουμε άλλη φάση. Καταρχήν, αφού είναι μπροστά μου τα παντελόνια. Εδώ. Και εδώ και φόρμες και όλα. Πώς με βλέπεις? Κοίτα εδώ, όλα αυτά είναι παντελόνια. Έρχομαι. Πολύ δουλειά ακόμα. Ξαφανίζομαι μέσα στον τοίχο. Ήρθαμε. Και τι θα κάνουμε τώρα. Έχω και όλα μου τα μπουξεράκια. Το μπουξεράκι μου με τον μπέργκερ που είναι. Κάπου μπορεί να είναι σάπλυτα. Πάμε τα μπουξεράκια κατευθείαν μέσα στο σιρετάρι. Έτσι ώστε να ξεμπερδεύουμε με τα τη μαλλιφή. Τι λέω, πως θα λέω, έτσι να μου αλλαγή να μου. Πάμε ξεχαριστούμε πάλι για την πίστα. Και την τρίτη θα πάω κουκλίδι πάνω στη πόρτα της ζουλάφας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποια λουζάκια. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Ναι. Αυτά. Το ψάρι μυρίζει. Έχεις βάλει το ψάρι. Γαμάει. Συστά πήγε, δεν σας το πω εγώ. Λοιπόν, να πάρουμε τώρα όλα τα την τζαμοειδή. Πάρουμε τα την τζαμοειδή και θα βοηθήσουμε και την Κάλλη να φτιάξει τα δικά της. Γιατί και τα δικά της είναι πολλά. Δεν σας θα δείξω όπως το βίντεο αυτά. Πρώτον, γιατί δεν θέλει καλά να φαίνεται στην κάμερα. Και δεύτερον, είναι ανάγκη να τα βλέπετε κιόλα. Λίγο θα βάλουμε και το ring light στο αμυντικό πνευματικό γιατί δεν έχει μεγάλο παράθυρο, άλλο ένα μείον. Δεν έχει μεγάλο παράθυρο και δεν θα έχουμε καθόλου καλό φωτισμό. Αυτά λοιπόν, όπως είναι. Αυτά. Εδώ. Βλέπεις. Μέσα. Στο φαγιά είστε εκεί φύλαξη κατευθείαν έτσι ώστε out. Λοιπόν τα καπελάκια και τα υπόλοιπα μετά. Τώρα πάμε πάλι στο άλλο το πνευματίο. Να βάλουμε και το ring light να φαίνεται. Έτσι. Να βάλουμε τα υπόλοιπα. Ό,τι έχει μείνει λίγα πραγματάκια από καλοκαιρινά μέσα στη θήκη φύλαξη ή στην βαλίτσα που δεν νομίζω τελικά να χρειαστεί. Οπότε ή αν είναι, εγώ δεν φοράω συχνά καπέλα, σχεδόν ποτέ. Απλά θα κάνω συλλογή και τα γουστάρω. Θα τα κάνω review κάποια στιγμή να το δείτε.
να τα βαθμολογήσουμε και είδαμε. Λοιπόν, το πολύ πολύ όλες μου τις μεγάλες κάλτσες. Δεν πειράζει, πέρα να το κόψω μοντάζ. Έλα. Να το κόψω μοντάζ. Εντάξει. Ξαφανίστηκε! Λοιπόν, το πολύ πολύ να πάρω όλες μου τις κάλτσες και να τις βάλω μέσα στην βαλίτσα, να μην έχω και σακούλα μέσα στην τουλάπα και μαλακίες. Λοιπόν, θα δούμε. Είπα ότι χρειαστεί καλή για τα ρούχα της. Πάμε στο άλλο πνευματίο. Λοιπόν, έχουμε λίγο φωτισμό ακόμα. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο έτσι. Αλλά και εμένα δεν με καλύπτει αυτό ο φωτισμό. Οπότε πάω να φέρω το ring light και επιστρέφω. Λοιπόν, φέρουμε το ring light. Εδώ που θα το βάλουμε τώρα. Είναι χαμός εδώ μέσα. Και έχουμε πολύ δουλειά παιδιά ακόμα. Εξέτα. Οπότε σήμερα θα συνεχίσουμε λιγάκι. Γιατί θέλω να κάνω πολλά στο κανάλι μου. Σήμερα που γυρίζω το βίντεο είναι 20 Οκτωβρίου 2024. Εσείς μπορεί να το βλέπετε 21, 22, δεν ξέρω. Λοιπόν, είχα καλυφθεί μπρίζα ο μαλάκας μετά την πόρτια. Καθαρό πω. Εκεί. Να δω πως θα το κάνουμε τώρα. Οκ, okay, έχω μπρίζα. Θα πω απέναντι. Έχω μόνο μία που έχω βάλει την ηλεκτρική. Οπότε με. Γεράσαμε την τρύπα, δεν βρίσκουμε ρε. Οπότε, και γυναίκα μου γουστάρει, κάνει όνειρα. Πούστη. Άντε και γαμίσου. Μπουρδέλο, γαμίδι. Άντε και γαμίσου. Θα βγάλω λίγο τη σκούπα στα χέρια μου. Έμα πιάνω. Τις μαλακίες. Ορίστε μας. Άντε και γαμίσου. Εκεί. Για να δούμε. Μπομπα, πολύ καλύτερα τώρα. Λοιπόν. Οπότε. Για να γίνει σωστή δουλειά. Τώρα θα μπω εκεί μέσα εγώ. Δεν ξέρω αν γυρίζει η κάμερα από εκεί. Έτσι ένα λοξό πλάνο δεν μας πειράζει. Ίσως θα μου κάνει και λίγο τη διαφορά. Λέγα μέχρι αυτό το πλάνο. Και σπένει και το ring light στα χέρια μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Αυτά τα που κάνεις εδώ είναι του παλιού μου πόστου της δουλειάς. Δεν τα φοράμε, γιατί φορά το κοκκινό άσπρο που είναι λες και είναι τραπεζομάντιλο τέλος πάντων. Οπότε θα τα πάρω όλα και θα τα βάλω εδώ. Και εκεί. Να δούμε τι άλλο. Έχουμε χειμωνιάτικο εδώ, αν έχουμε, και έχω και εδώ χώρο. Έχω και εδώ πάνω χώρο. Οπότε θα τον εκμεταλλευτούμε δεόντως. Και πάμε. Εδώ τι έχω, ούτε κουτεράκι. Και θα δούμε τι θα βάλουμε εκεί. Εδώ, στο κάτω, λέω να βάλω παντελόνια της δουλειάς. Έτσι. Και που κάμισα της δουλειάς. Που είναι 2-3, οπότε μπορώ να βάλω και σε κρεμάστρα, θα δω. Εκεί, λοιπόν, θα σου λουπώσουμε και αυτό. Ή θα βάλω εδώ πέρα που κάμισα και παντελόνια της δουλειάς. Και εδώ θα βάλω καπέλα, θα δω.
Καπέλα, τραγουδά με ακαπέλα. Γιατί είσαι καλή κοπέλα και μου θυμίζεις μία βδέλα. Έλα κοντά μου, έλα. Έλα μου, είναι ακίνδυνη η βδέλα μου. Έλα μου, τρέλα μου. Έλα μου. Θα σας πω, λοιπόν, δεν θα σπάσω το κεφάλι μου εγώ με τη μαλακία. Λοιπόν, άντε και γαμίσου, πρωί πρωί. Λοιπόν, πάντα και για πάρα πολλά χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι, αυτή η μπλούζα δεν μπαίνει σε θήκη φύλαξης. Τσέκαρε. Έτσι. Ημίσια. Δεν με ενδιαφέρει. Θα μείνει στα φανελάκια μας. Τώρα. Φανελάκι. Δούμε γιατί ξεχωρίζει. Έχω και φούτα εδώ, οπότε τα εδώ. Θα μπουν μαζί με τα φούτερ μας. Ας πούμε, είδατε πριν την καπατινούλα. Έχω πολύ ωραίο που καμισάκι μαύρο μας θέλω να φορέσω από μέσα. Έτσι. Μπορεί να θέλω να κάνω μια μικρή μικροσθενία και να το παίξω κονιόρδος. Να μην φορέσω κάτι περίεργο. Μπορεί να γίνω ο νούμερο ένα λαϊκός τραγουδιστής στην πίστα. Γελάσαμε. Γελάσαμε, ούτε για καραόκι δεν κάνεις ρε Φίλιππα, τι θα θες τα λαϊκά. Σταμάτα μου ρε, τα θέλω τα λαϊκά, έτσι γουστάω και τα τραγουδάω. Να πάνε να γαμηθείς, να μην τα τραγουδάς, να πάνε να γαμηθείς εσύ που κάνεις ραπ. Όχι ρε φίλε, να τραγουδάω λαϊκά, κι εγώ να τραγουδάω ραπ. Κάνουμε συνεργασία, θα κάνουμε. Αυτά. Λοιπόν, πάμε. Τι είναι αυτό? Φανελάκι, έλα εδώ. Εσύ εδώ. Εσύ τι είσαι, πιτζαμουλά? Αφού είσαι πιτζαμουλά, τι θα μπουνε πιτζάμες εκεί, θα δούμε. Οπότε ναι, πως είσαι έτσι γραμμαλάκα ζών. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα? Όχι. Τι θα κάνουμε τώρα? Εφόσον σχεδόν τα καλοκαιρινά τα έχουμε βάλει ή στην θέση τους, θα επιλέξουμε τι να κάνουμε. Εκεί πάνω, ψηλά στη γωνία, έχω ό,τι έχει χέση με αποκριάτικα. Δεν τα χρειαζόμαστε τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Όπως και αυτό το καπέλο που είναι αποκριάτικο, ορίστε, είχα ντυθεί παπάς γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα έχασα ρομπούσουλα, περίμενε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ στα σιρτάρια μας έχουμε. Ωραία, λοιπόν, οπότε αποφάσισα θα κάνουμε. Το πάνω μέρος εδώ θα βάλουμε φανελάκια. Ωραία, θα βάλουμε φανελάκια. Όχι, αυτή δεν θα την κρατήσω για φανελάκια, θα την βάλουμε μέσα στη δική φύλαξη. Λοιπόν, και αυτή η θετική φύλαξη. Εδώ τι έχουμε. Και αυτή η θετική φύλαξη. Αυτό όμως. Και η θετική φύλαξη, γιατί είναι ψιλοκολλητή και δεν κάνει για φανέλα. Και τώρα εδώ. Το βλέπετε αυτό το μπλουζάκι? Τσέκαρε. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι ένα μπλουζάκι
φανελάκι απλό ήταν, το οποίο άμα δεις εδώ γράφει 2007 Τρίπολη, το βλέπεις, ωραία. Λοιπόν, όλα τα παιδιά από την τέτοια μου, από τη μονάδα μου, από το τμήμα μου βασικά, εμείς ήμασταν η Α3 βασικά, έτσι, ήμασταν η Α3 μοίρα, μου γράψανε, θα σας διαβάσω το 2007 Τρίπολη. Βασιλός κερατέας CTV-07 Τόλης Φιλιππάκη, το πιο φιλότιμο και σωστό παλικάρι της Α3. Βελής, στον φίλο μου Φίλιππα. Στο Ριγέ Σακάκι, θυμάμαι και χορέψανε ζεμπέκ όταν ήμασταν, κάναμε τη γιορτή των Σμηνητών και χορέψα το Ριγέ Σακάκι. Στο Ριγέ Σακάκι, εύχομαι καλή θητεία, ελβετική σουγιά. Βίχος, καλό καθώς γράφει εδώ νομίζω. Ή κάτι γράφει, δεν το καταλαβαίνω. Σε καφλιάδες το τρικάλων. Κάποιο team έχει και μου κάνει αφιέρωση. Είσαι ο ένας, ο μοναδικός. Βλάσης, Β07. Ζήτω η Α3. Στο τραγουδιστή μύθο της Α3, Β07, Γεωργαντζής από Βόλο. Είναι δυνατόν αυτή η μπλούζα να πεταχτεί, μα είναι δυνατόν. Ούτε καν κάδρο άμα μπορούσα θα την έκανα. Και τώρα ξεκινάμε να βάζουμε όλα μας τα πανελάκια πιτζάμες πάνω πάνω. Όχι, μετάνιωσα. Θα βάλω όλα τα φανελάκια στο πρώτο σιρτάρι. Πρώτο σιρτάρι γιατί δεν είναι και πάρα πολλά. Οπότε γιατί να πιάνει χώρο. Ωραία. Και θα τα βάλουμε μέσα. Ωραίος. Ο νέος. Εδώ. Ό,τι φανελάκια θέλουμε είναι εδώ. Θα κάνουμε και το μπανάκι μας μετά. Λοιπόν, αυτό είναι πιτζάμα. Και αυτό είναι φόρμα πιτζάμας. Οπότε θα μπουν πάνω πάνω. Φόρμα πιτζάμας. Σε μία μεριά. Μπλούζος πιτζάμας η άλλη μεριά. Και πυρώ και χωράμε. Φορμίτσα. Μπροστά στα παντελόνια. Εδώ. Εκεί. Πυρώ και χωράμε. Πιτζάμα. Οπότε πιτζάμα θα μπει. Πιτζάμα. Πιτζάμα για πάρτι είναι αυτές τις πιτζάμες. Εδώ. Καλή πιτζάμα. Οι πιτζαμούλες εδώ. Κομίτσε. Εκεί. Η μπλούζα πιτζάμα τσίπλα. Να είμαστε μάγκες. Φανελίτσα. Αυτή είναι μακριμάνη την μπλούζα, η οποία θα μπει εδώ. Ωραίος. Φανελίτσα εδώ. Μη μου ζητήσεις συμπόνια, γιατί θα φάω δυο πεπόνια. Λοιπόν. Αγάπη! Αγάπη! Τα τρώω δύο πεπόνια άνετα. Λέω δύο πεπόνια τα τρώω. Όχι. Αλήθεια λέει. Λοιπόν, αυτή δεν τη φοράω έξω. Τη φοράω πάντα για πιτζάμα. Οπότε θα πάει εδώ. Το ίδιο και αυτή. Ωραίος. Πιτζάμα. Αυτή είναι μπλούζα. Μπλούζες μαζί με τα φούτερ για να είμαστε κύριοι. Οπότε και αυτό εδώ, όσο και να το τραβήξεις δεν ενοχλεί. Δηλαδή και να έτσι να κάνεις, παίρνεις από πουθάς.
Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Λοιπόν, βάλε και αυτή την τζαμούλα. Εκεί. Αυτό είναι μακρεμάνικο πουκαμισάκι και γαμί. Οπότε, με τα πουκάμισα. Λένε για μένα οι όμορφες που ζήσαμε μαζί, όχι για μένα, το αγώ το λέει. Πως είμαι ένα αρχίδι γαμημένο. Γι' αυτό έβαλα στην αρχή του vlog, προσέχτε, πέφτουν πινελίκια. Και στον τίτλο θα το βάλω. Αυτό δεν το πολύ φοράω. Δεν χρειάζεται. Αυτό όμως είναι ζεστό και ωραίο. Και θα μπει τα πούτε. Εν τω μεταξύ εδώ, άμα γυρίσουμε τη βαλίτσα αυτή στο έτσι, μπορεί να βάλεις κάποια που μπορεί να μην χωράνε σε καθημερινά σου. Εδώ δεν σε πειράζει. Τι αυτό. Όχι. Εντάξει, αυτό δεν το πολύ φοράω, οπότε και μαζί με τα καλοκαιρινά να μπει δεν μας πειράζει. Και αυτό. Φουτεράκι. Άχουρε φουτεράκι. Με πότισες φαρμάκι. Με φούτσες φαρμάκι. Αχ βρε φούτεράκι. Ρε ποιος την πηδάει, την πηδάει, την πηδάει. Ρε ποιος την πηδάει, την πηδάει, την πηδάει. Βάλε και αυτό εδώ. Λοιπόν. Και αυτό. Φούτεράκι. Αχ βρε φούτεράκι. Ναι. Αλάνια μου, τρισαλάνια μου. Προς το παρόν. Έχουμε και λέμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους βάζω τη ζωή μου σε μια τάξη, ξεκινώντας από το σπίτι μου περισσότερο. Θα κάνω μια απόπειρα τώρα, γιατί άμα δείτε πάνω ψηλά, δεν ξέρω άμα πάει πιο ψηλά η καμέρα, πάει. Λοιπόν, πω να κλείσω το πάνω και βρίσκει πάνω σε μια τέτοια ψάθα θαλάσσης που έχω βάλει. Οπότε τι θα κάνω. Κοίτα. Να το πάρουμε. Μπες ρε γαμίδι. Εκεί να δούμε, θα κλείσει τώρα. Ρε γαμίες. Εκεί. Το στο πάρα μου κλείσαμε το ένα σημείο. Έλα εδώ. Και κάμερα σε μένα. Προς το παρόν. Εδώ έχουμε φανελάκι. Να το, μέσα. Εδώ έχουμε πουλοβεράκι της δουλειάς που θα χρειαστεί, γιατί κάνει κρύο τώρα πια. Κάνει κρύο, καιρός για δύο. Οι δυο μας έστω νομίσμα το κοπείο. Λοιπόν, τη δουλειά θα βάλω εδώ κάτω τελικά. Εκεί. Φανελάκι. Παντελονάκι. Ορίσε. Δεν πάει γαμάτα με την τέτοια, με την καπαθήνα μου. Παντελονάκι εκεί. Τακ. Μπλουζάκι μακρυμάνικο. Εκεί. Και φανελάκι εκεί. Σιρτάρι κλείσαμε. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσω να κλείσω τη μεγάλη θήκη φύλαξης για να τη ρουφήξω με τη σκούπα. Ωραία, μέχρι εδώ. Ωραία πες. Πότε θα κάνω αυτό. Δεν θέλω να είναι πολύ γεμάτη. Να
με κλείσει εμένα, έλα να με γαμίσεις. Με τη μαλακία. Έχω χάσει το τέτοιο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κλείσω τη θήκη φύλαξης. Θα βάλουμε και το ring light. Λοιπόν, για να... Εκεί και... Τέλεια. Δεν μου έβαζα και τ' άλλο, θέλω να είναι σούπερ τέλεια, αλλά βαριέμαι τώρα να στείνω. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε. Ένα. Κλειστή και φυλάξη. Και να... Μετά θα σας φτιάξω τα καπέλα και θα έχουμε και review. Έτσι, λοιπόν, θα κάνουμε και review. Τι θέλαμε τώρα, θα πάρει ένα μανταλάκι εγώ κάποτε. Έρχομαι, τι φύγεις, περίμενε. Θα προσπαθήσουμε το μανταλάκι να κλείσω τη θήκη φυλάξης. Αν δεν φυλάς τα πράγματά σου, θα έχεις θέμα, δεν το ξέρεις, το ξέρεις. Οπότε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Να τη χώσουμε κάπως. Θα κλείνει εδώ η πλάτα. Οπότε, καλύτερα έτσι. Θα το βάλω αυτό και πάνω πέρα. Θα μπει έτσι. Μια χαρά. Δύναμη, power. Μια χαρά. Τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Εκεί. Λοιπόν, αλάνια μου. Εδώ μέσα έχω πάρα πολλά καπέλα. Εδώ είναι κενό όλο. Οπότε τι θα κάνουμε. Θα πω μια τσαντούλα εδώ. Μια τσάντα. Ας είναι πολλά χρειαστή. Έχω μια ιδέα. Λοιπόν, θα πάρουμε ό,τι καπέλα έχουμε. Το 2004, πόβο 20 χρόνια κασκόλ και είναι αψεγάδιαστο. Λοιπόν, για τους φίλους, γράψτε κάτω στα σχόλια τι ομάδα είστε. Τι ομάδα είσαστε, πόσο φανατικοί είσαστε, αν βλέπετε μπάνα κλπ. Εγώ παλιά έβλεπα, φουλ τώρα, με τίποτα. Οπότε, φτιάξουμε όλα μας τα καπέλα, όμορφα και ρα που λέτε. Δεν έχω χώρο στην έξω αποθήκη να πέρα και αυτές τις σκούτες να τα διώχνω όλα από εδώ και να κάνω εδώ μέσα το στούντιο. Αλλά θα ήμουν πολύ κλειστά, δεν ξέρω. Και έχω κι άλλο. Του 1998 και από το αψεγάδιαστο. Έτσι, αψεγάδιαστο όμως. 1998. Με 90 χρόνια Παναθηναϊκός. Άρα τώρα είναι 100 χρόνια Παναθηναϊκός είναι το 2008. 2008 110-2018 116 χρόνια Πανάθα. Να είναι καλά όλες οι ομάδες, γερές και δυνατές, να κατακτούν αυτά που ονειρεύονται. Είμαι αυτή τη άποψη τώρα πια. Να έχουμε και εδώ πτεράκι. Λοιπόν, είμαι αυτή τη άποψη εγώ. Δεν είμαι τη άποψη ότι πρέπει να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να τα κάνει πουτάνα όλα. Όχι, ποτέ. Να είμαστε ειρηνικοί.
να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Γιατί όταν παίζουν ελληνικές ομάδες, είναι από όλες, όταν παίζει η Εθνική Ελλάδας, είναι από όλες τις ελληνικές ομάδες παίχτες. Και εκεί είμαστε ενωμένοι. Και όταν είμαστε χώρες, σκοτωνόμαστε. Γιατί ρε παιδιά, κάτσε να μεταμορφωθώ. Γιατί ρε παιδιά. Λοιπόν, εδώ θα δω πως θα τα βάλω ένα καπέλα. Έχουμε. Τι. Φανελάκι. Ναι, αυτό είναι φανελάκι. Εδώ θα βγουν τη δουλειά ρούχα. Ναι. Γραβατούλα, σένια. Γραβατούλα, σένια. Εδώ θα μπουν γραβάτες, ζώνες και κασκόλ. Εδώ, γραβατούλα. Έχω και πολύ κασκουφάκι για το κρύο. Έχω και ένα σταυρδάκο. Ας το βάλουμε αυτό. Μπορεί και τα κοσμήματα που έχουμε. Έχουμε το κάμισο. Τον έχω παίρνω που το μάνικο είναι ρε που είστε και το κράτησα έξω. Λοιπόν, βάλω το πάνω να μας πειράσει. Εδώ έχουμε. Και το μιλώ και αυτό είναι μπουζάρα. Ράμπο Last Black μπλούζα, την έχω για φανελάκι. Μπες εδώ. Θα κάνω και μπανάκι μετά να σανιάρουμε για να βάλουμε καθαρά ρούχα και άλλη γραβάτα. Θα κάνω ξεχωριστό βίντεο για το καθένα. Οι γραβάτες μου, τα καπέλα μου, τα σκουφάκια μου, σε review όλα. Δεν θα κάνουμε δηλαδή μόνο review τρόφιμα ή κάτι που αγοράζουμε ρε παιδί μου από το από τα σούπερ μάρκετ. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα και review. Κάνουμε review και αυτά που έχω. Να γράψετε εσείς τη γνώμη σας από κάτω. Λοιπόν, γραβάτες. Εδώ κασκολάκια. Λοιπόν, και εδώ καπελάκι. Εκεί. Και έχουμε και αυτή την μπολιά. Βλέπεις, ορίστε. Αυτή τη θέλουμε για τα cooking. Και γράψτε κάτω στα σχόλια. Εδώ πάει και τσέπη. Να γράψω εδώ πάνω over food. Γράψτε ό,τι θέλετε εσείς. Μπορείτε. Εδώ. Και μπορείτε να την βάλουμε άκρη. Σε περίπτωση που χρειαστεί. Καπελάκι. Λοιπόν, πάω στο δωμάτιο. Το άλλο να φάω και τα άλλα μου καπέλα. Θέλω να βάλουμε μεσαίες θέσεις. Εάν μου καβλώσει, μπορεί να κάνω και βίντεο review το βράδυ να σας δείξω όλα μου τα καπέλα. Έτσι θα το κάνουμε. Τα καπέλα μου, τα σκουφάκια μου, να τα κάνουμε review. Βάλω τα αποκρέβικα σε κανένα σάκο αγιάς και να πάω να θαμηθεί. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε όλα μας τα καπέλα με σειρά, όμορφα και ωραία, να γουσάρουμε και να κάνουμε όλα review. Ξεκινάμε με άνοιξη.
Όλα τα τζόκια καπέλα μαζί. Τώρα τα χικό δίπλα. Δεν θυμάμαι που λέγονται τα χικό καπέλα. Νομίζω του καπέλο του. Όχι χόκκι, κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι. Καπελάκι. Όλα τα χικό καπελάκια εδώ. Και τα σκουφάκια θα τα βάλουμε εδώ που είναι η φωτιά. Και θα κάνουμε cooking. Το θάρμα. Α, αυτό είναι τις χάλες, δεν είναι δικό μου. Το πάμε μέσα τη γυναίκα. Εδώ. Και αυτό είναι της χάλιας. Αυτό είναι δικό μου. Και εδώ. Σκουπάκι, σκουπάκι. Όχι, πολύ φαίσιο. Γιατί γαμπάμε έτσι. Λοιπόν, το ηχικό καπέλο. Έτσι. Αυτό εδώ που είναι του ψαρά που λέμε, θα μπορούσε έτσι. Λέω να πάρω τις γραβάτες από εδώ για να τις βάλω σε μια κρεμάστα. Θα τις πω ξανά από εδώ και θα το βάλω εδώ. Ωραία. Δεν έχουμε κι άλλο. Αυτό το κασκόλ είναι από τα αγαπημένα μου. Εγώ θα ήθελα να είχα ένα σημείο το παιδί μου και να είναι κρεμασμένα τα καπέλα μου. Κάτσε να ξεχωριστά, να μην όλα μαζί. Αλλά εντάξει, αν δεν έχει δικό σου σπίτι, καταρχάς είναι μεγάλη κλαβιά. Και κατά δεύτερο, δεχτείτε εντάξει, όσο να είναι. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ο ιδιοκτήτης σου λέει: κάνω τι γουστάρει. Τι πάει να πει να κάνω τι γουστάρω, δηλαδή να πάρω ένα τοίχο. Να του κολλήσω να κάνω μαλακίες επάνω για να βάζω τα καπέλα μου. Και όχι ρε φίλε, δεν σου χαλάσω το σπίτι, δικό σου είναι. Δεν ξενούμε με σου. Δεν σου πληρώνω, καταλαβες. Δεν είναι δικό σου, είναι κάνω τι θες. Ωραία, εγώ μπορώ να γκρεμίσω έναν τοίχο. Έτσι γιατί μου κάβλωσε. Οπότε εσείς οι ιδιοκτήτες μου ότι θα λέτε είναι δικό σας το σπίτι, κάντε το όπως θέλετε. Απλά να μου το παραδώσετε, ξέρω εγώ όπως το βρήκατε. Ναι, συμφωνώ, οκ. Θα το παραδώσω όπως το βρήκα. Το θέμα είναι όμως όλα αυτά τα χρήματα που θα διαθέσω έτσι ώστε να φτιάξω αυτά που θέλω. Τα χρώματα για να το βάψω. Το ένα το άλλο. Μετά θα πρέπει. Εγώ μπορώ να γουστάρω να κάνω πράσινο, να τέχω να τον έχω σαν green screen. Μετά θα μου πεις άσπρο πράσινο. Όχι. Θα μου πεις εγώ το θέλω άσπρο όπως το είχα. Πάλε, πάνε ξέβαψε μετά. Όχι ρε φίλε. Όχι. Δεν το κάνω. Να έχω δικό μου σπίτι να κάνω το γουστάρο. Αυτή η καραμέλα είναι δικό σου, κάνω ό,τι θες. Αφήστε το. Την ψυχολογία δεν μας την ανεβάζετε με το να λέτε κάνω ό,τι θες στο σπίτι σου. Την ψυχολογία μου την ανεβάζεις με το να μου πεις έλα εντάξει δες 500 ευρώ νίκιο. Αυτόν άλλο μήνα δίνει 450. Έτσι θα μας ανεβάζει την ψυχολογία. Να πας ενάντια στην ακρίβεια. Τέλος πάντων. Εδώ κι άλλο σκουφάκι. Εδώ. Καπέλο. Υπό. Και εδώ είναι τζόκι. Αυτό γαμάει. Εδώ. Να. Κι άλλη γραβάτα. Να μου πεις κόκκινη ρε φίλε. Με τι θα βάλεις. Μόλις θες το βάζεις. Κόκκινη γραβατούλα και χωρίς να κάνεις κόμπους. Οπότε μπες και εσύ εδώ. Καπελάκι σκουφάκι γαμάει. Οπότε θα το βάλουμε στα σκουφάκια. Το καπέλο το βέρφυλ που είχα φτιάξει είναι τζόκι, βάλτε εδώ. New York. Είναι hip hop, καπέλο, το σχέδιο. Αυτό εδώ.
αυτό εδώ. Αλφα κάπα 47 θα μπει εδώ. Και το καουμπόικο θα το βάλουμε. Το καουμπόικο θα το βάλουμε μαζί με αυτό. Εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η θήκη για το κουστούμι, την οποία μπορούμε να βάλουμε εδώ. Τώρα, το κασκολάκι, πάνε στην αεκάρα, εδώ. Ας πούμε, άμα έπαιζε τελικό τσαμπιλίνκο Ολυμπιακός, θα μπορούμε τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Εντάξει, ζήτω η Ελλάδα να μου. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τελειώσαμε. Θα σας δείξω πάνω κάτω τι κάναμε. Έχω και γάντι, το εδώ με τα κασκόλ. Αυτό που θέλω, θέλω. Λοιπόν, πάνω κάτω θα σας δείξω τι έχει γίνει. Να πω πρώτα, πάω και φέρω και τα ρούχα της δουλειάς να τα βάλουμε στις θέσεις. Το έχω το ring light σε όλο το δωμάτιο. Ούτε σ' άλλος τελειώνει το βίντεο σε λίγο. Και έχουμε όλα αυτά, είναι ρούχα της δουλειάς. Τι θα κάνουμε? Όπως είναι όμως, γιατί είναι της δουλειάς όλα, όλα θα μπουν στο κάτω ράφι. Εκεί δανειασμένα, έτοιμα. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να σας δείξω πάνω κάτω με την πίσω κάμερα την ντουλάπα που διαμορφώθηκε. Και έχουμε και άπλυτα ρούχα. Έχουμε δύο καλαθάκια γεμάτα. Θα πρέπει να πληθούν και αυτά και να μπουν και αυτά στις θέσεις τους. Το καλό και δεν το αδειάσω ακόμα. Δεν χρειάζεται. Για να δω τι μπορώ να κάνω. Μια κάποια από αυτά που κρέμασα δεν θα τα φορέσω. Για να κρεμάσω αυτά, ώστε να μπορώ να παίρνω και από κάτω ρούχα. Και πάμε να σας δείξω την τουλάπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γαμάει ο Μπομπ. Πάμε πάνω. Πρώτα, επάνω έχω βάλει όλα τα καλοκαιρινά. Είναι εδώ. Εντάξει, αυτή τη θήκη φύλαξης δεν μπόρεσα να την κλείσω. Έτσι, απλά θα παίρνω θήκες φύλαξης με φερμουάρ που λογικά μπορείς να τις ξεφουσκώσεις κιόλας για να μην ξαναφουσκώσουν. Έτσι, είμαστε εδώ, αυτό έχασε καθόλου αέρα. Μια χαρά είναι, ωραία, κλείνουμε. Πάνω έχουμε βάλει βαλίτσες και καλοκαιρινά. Πάμε να σας δείξω εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι άδειο. Κάπως εδώ έχουμε τα λεπτό μου. Και πάνω έχω όλα τα αποκριάτικα. Φαίνεται και περούκα. Έχει κάτι, καμία τύπησα είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ έχω βάλει πιτζάμες. Πιτζαμοειδή. Ωραία. Και εδώ τη δουλειά. Έτσι δεν μας πειράζουνε καθόλου. Εδώ έχουμε βάλει τι είναι αυτό, τι δουλειά έχει αυτό εδώ. Λοιπόν, φανέλες. Μποξεράκια. Και κάτω κάτω θα μπουν κάλτσες. Τώρα εδώ πάμε. Καπέλα. Σκουφάκια, hip hop, jockey, cowboy, ξέρω εγώ, steel zone και τέτοια. Και εδώ πέρα έχουμε κασκόλ. Κρεμαστά. Θα μπορούσε να είναι και σε λίγο καλύτερη μοίρα, πιο καλά διπλωμένα. Δεν μας πειράζει. Όλα αυτά είναι μακριές μπλούζες, μακριμάνικες και φούτερ. Παντελόνια φόρμες. Και επίσης παντελόνια φόρμας. Εντάξει, προς το παρόν. Τώρα, πριν κλείσω το βίντεο, θα σας πω το εξής. Like, subscribe, comment, οπωσδήποτε. Αν δεν σας άρεσε, dislike, ούτως ή άλλως το πατάτε. Και πάμε να κάνουμε το γύρισμα για το review αργότερα. Να είστε καλά,
Όπως είπα, like, subscribe και comment και στο Verbal Official. Στο κανάλι Πετράν το ίδιο. Το ίδιο και στο άλλο κανάλι του Πετράν, το Greek Unboxing. Συν και της Ντόρας Τόρας. Νόμος. Να κάνετε και εγγραφή και στον Greek Masterchef, τον Φλούτσου. Τα φιλιά μου και να σας ενημερώσω, θα ξεκινήσω και το TikTok. Θα το ξεκινήσω, αλλά θα το ξεκινήσω σε φάση να προσπαθώ να φτιάχνω ένα απόσπασμα. Μόλις τελειώνω δηλαδή το βίντεο, το κανονικό για το YouTube, να το ξαναπερνάω μέσα στο πρόγραμμα έτοιμο και να κόβω κάποια σημεία και να τα περνάω στο TikTok, έτσι έως από το TikTok να μπαίνει στο YouTube άμα τους αρέσει να το βλέπουν ολόκληρο. Έτσι θα παίζω πάλι στο TikTok. Και θα ενημερώνω τα πάντα για το YouTube στο TikTok. Το ίδιο και στο YouTube. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο vlog. Λάκια. Like.